Καλησπέρα λατρεμένα μου πλασματάκια. Το ταξίδι μας ξεκινά. Θα πάμε γαλαξιδάκι. Θα γίνω ένα με το πλήθος. Οπότε follow me. Πάσαμε στο εξοχικό και τέλειο μας σπίτι στο Γαλαξίδι. Η μάδερ έχει βάλει και χαλί. Εδώ η γιαγιόλα μου με τον παππούλη μου. Εγώ με τον Γιώργο. Και η οικογενειακή φωτογραφία στα γενέθλια τα πρώτα του Γιώργου. Για να ανοίξουμε. Να ανοίξουμε οπωσδήποτε το air condition, να ζεσταθούμε. Θα σας κάνω ένα house tour πολύ γρήγορο. Γιατί θέλω οπωσδήποτε να πάω να φάω. Εδώ είναι το δωμάτιο, το δικό μου και το αδερφού μου. Από εδώ είναι το διπλό κρεβάτι. Και εδώ. Αυτό το κρεβάτι είναι αυτό που πάντα κοιμάμαι εγώ. Και κοιτάξτε, ποια είναι αυτή η κοπελίτσα. Έφαγα καταπληκτικό σπιτικό φαγητάκι. Διαβάζω και ξενάκι το δώρο. Θέλω να σας πω ότι μετά από πάρα πολύ καιρό ήρθα Γαλαξίδι. Φλερτάρω πάρα πολύ με την ιδέα του να κάτσω κι άλλο. Όλα έχω δουλειά στην Αθήνα. Αλλά αύριο είναι τηλεγραμματσουρώματα, οπότε θα το ζήσουμε full. Λατρεμένα μου πλασματάκια. Τα λευρομουτουρώματα 2022 έφτασαν στο τέλος. Έχω πλύνει σώμα, μαλλιά. Στην αρχή το φούμο λίγο δεν ξεκουλάει πολύ εύκολα από το πρόσωπο. Θέλω να σας πω ότι κάποια στιγμή, κάπως, δεν ξέρω αν το βλέπετε εδώ, κάπως χτύπησα. Κάποιος με χτύπησε, κάπως εγώ έκανα κάποια κίνηση χορεύοντας και γρατζουνίστηκα κάπου. Δεν το ένιωσα ποτέ, αυτό είναι το θέμα. Και δεν ήπια και πολύ. Πια δύο μπυρίτσες, maximum 3. Και όλο το υπόλοιπο ήταν let's go dance, let's go. Πετούσαν μπύρες βέβαια αριστερά, δεξιά. Φοβόμουν εγώ λίγο για τη μηχανή, γιατί είχα και τις δύο μηχανές πάνω μου. Αλλά η αλήθεια είναι πως το διασκέδασα πάρα πολύ φέτος. Είχα πάρα πολλά χρόνια, παιδιά, να έρθω. Συνήθως ερχόμουν με παρέα τα τελευταία χρόνια. Και ήταν η πρώτη φορά που ήρθα μόνη μου και είδα έτσι παλιούς γνωστούς. Είδα πάρα πολύ το σόι μου, τη θεία μου και γενικά το πέρασα έτσι
πολύ οικογενειακά και μου άρεσε πάρα πολύ. Ο αδερφούλης μου που έρχεται πάρα πολύ συχνά δεν μπόρεσε να είναι εδώ φέτος. Και μου λείπει λίγο Γιώργο μου, του χρόνου θα είμαστε μαζί. Έχω βάλει τις κουβερτούλες μου, τις fancy, για να το ζήσω μόνο μου. Εσείς πώς περάσατε, παιδιά? Πετάξατε χαρτέτο? Μήπως να μετακομίσω γαλαξίδι? Ήτανε υπέροχη μέρα, είχε πάρα πολύ κόσμο. Αν δεν έχετε έρθει ποτέ, αξίζει πάρα πολύ, γιατί δεν είναι και η απόλυτη τρέλα όπως συμβαίνει με το Πατρινό Καρναβάλι. Είναι πολύ, έτσι, ιδιαίτερο και τοπικό αυτό που συμβαίνει με το Αλευρό Μουτζούρωμα. Αν δεν θέλετε να συμμετέχετε, μπορείτε απλά να είστε θεατές και να μην σας μουτζουρώσει κανένας. Αλλά είναι και πολύ μοναδικό, γιατί είναι αυτό που λέμε πιο ποιοτικό γλέτι. Ας το ξανακάνουμε αύριο μία φορά. Ας μην τελειώσει. Του χρόνου, παιδιά, οπωσδήποτε, το υπόσχομαι στον εαυτό μου, ό,τι δουλειά και αν έχω, να είμαι εδώ Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα. Δηλαδή, ήταν μόνο μία μέρα και δεν τη χόρτασε, επειδή έπρεπε να κάνω κάποιες δουλίτσες στην Αθήνα. Και τώρα το μετανιώνω. Και τη νιώθω ότι τελείωσε γρήγορα αυτό. Αλλά εντάξει, έστω και αυτό καλό ήταν. Όνειρα γλυκάκια. Τα λέμε αύριο, εννοείται. Αυτό το vlog δεν τελείωσε ακόμα. Τσουσάκι. I could wait a thousand days. You never wait for me. You never wait for me. Even when I ran away, you're all that I could see. You're all that I could see. When I could hardly walk on my own, I had to lift myself out of the trench below. Καλημέρα σε όλους σας. Θέλω να σας πω ότι χθες από εκείνη τη μεριά που είναι, που βλέπετε εδώ μπροστά σας, εδώ πέρα γινόντουσαν τα άλευρο μουτζουρώματα, και από αυτήν εδώ τη μεριά ήταν οι θεατές, αυτοί που δεν συμμετείχαν, τέλος πάντων. Αυτοί που δεν ήταν στο άλευρο μουτζούρωμα και ουσιαστικά το παρατηρούν από μακριά. Ο κόσμος άφαντος ακόμα δεν έχει σηκωθεί, δεν έχει ξυπνήσει. Πάμε δάσος. Πάμε δάσος. Να σας δείξουμε λίγο ακόμα γαλαξίδι. Απόλυτη ησυχία. Εγώ και η Juicy μόνο. Είμαι έτοιμη να φύγω, να γυρίσω πίσω στην Αθήνα, να τα πούμε από εκεί. Σήμερα είναι Τρίτη, 8 του μήνα και γιορτάζουν οι γυναίκες, οπότε χρόνια πολλά σε όλες κορίτσια. Σας φιλώ και τα λέμε από Αθήνα.